Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 650, σελίδα 650, από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, κεφάλαιο Μη και εδάφιο 1. Σελίδα λοιπόν 650, κεφάλαιο 40, Μη κεφάλαιο και εδάφιο 1. Σελίδα 650, Μη κεφάλαιο και εδάφιο 1. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει ψωθεί, και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχόλια θέλουν γίνει ευθέα και η τραχή στόπιο μαλλί. Και η δόξα του Κυρίου ημών θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξ ομού θέλει δει, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε, τι να φωνήσω. Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράθη, διότι η πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτόν. Χόρτος τι αληθεία είναι ο λαός. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Συ, ο φέρον εις της Ιών αγαθάς αγγελίας ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός τη φωνή σου. Ύψωσον μη φοβού, υπέπρος τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Και ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν ιδού. Ο μισθός αυτού είναι με ταυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια το βραχίον ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγήσει τα θυλάζοντα. Αμήν. Προφητικός λόγος για το μέλλον. Το Πνεύμα το Άγιο με τον Ισαΐα τον προφήτη μιλάει παρηγορητικά για το λαό Ισραήλ, ο οποίος βρέθηκε σε κρίση εκπαιδευτική, παιδαγωγική, 70 χρόνια εχμάλωτη στην γη των Χαλδαίων για τις αμαρτίες τους, τις παραβάσεις τους και τις ανομίες τους. Όμως ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα μιλάει για το μέλλον, το μέλλον το τότε αλλά και το μέλλον το πάντοτε και το μέλλον το δικό μας. Βεβαίως οι παραβάσεις μας, οι ανομίες μας και οι αμαρτίες μας μπορούν να φέρουν μέσα στη ζωή μας κρίση Θεού, δοκιμασία, πόνο, θλίψη, αλλά η πρόθεση και ο σκοπός του Θεού είναι η συγχώρεση και η αποκατάσταση. Γι' αυτό κάπτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν βρισκόμαστε, αν βρεθήκαμε ή αν θα βρεθούμε, να θυμόμαστε ότι ο λόγος του Θεού είναι παρηγορητικός. Εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι, είτε όταν θα λήξει ο χρόνος ο απαραίτητος που ο Θεός γνωρίζει, παραδείγματος χάρη τα 70 χρόνια τότε, είτε αν άμεσα ακούγοντας τη φωνή του Θεού μετανοήσει ο άνθρωπος, επιστρέψει και ζητήσει από το Θεό χάρη και έλεος, ο Θεός θα κάνει. Δεν θέλει ο Θεός τον άνθρωπο λυπημένο, χτυπημένο, ταλαιπωρούμενο. Τον θέλει χαρούμενο, ευλογημένο και να δοξάζεται αυτός στη ζωή του. Ο καιρός λοιπόν της ταπεινώσεως σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε περίσταση έχει ένα τέλος προσδιορισμένο ακριβώς από το Θεό, ο οποίος θα κάνει τελεία αποκατάσταση όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εκτός και αν ο άνθρωπος μετανοήσει, επιστρέψει, εξητήσει το Θεό, καθαρίσει την καρδιά του και ζητήσει από το Θεό πραγματικά έλεος. Και τότε όταν θα συμβεί αυτό, δηλαδή όταν θα πληρωθεί ο χρόνος της ταπεινώσεως των ανθρώπων, του ανθρώπου, της οικογένειας,
της Εκκλησίας, τότε μια φωνή ακούγεται προφητικά από τον ουρανό λέγουσα, και μάλιστα από την έρημο, από εκεί πια που δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους των Θεών ημών, διότι η δόξα του Θεού πρόκειται να φανερωθεί και κάθε άνθρωπος θα δει τη δόξα του Θεού, και τούτο θα γίνει όχι γιατί ο άνθρωπος είναι άξιος, αλλά γιατί ο Θεός το αποφάσισε και το προφήτευσε. Αλλά το ερώτημα το πρώτο είναι πώς ετοιμάζουμε την οδόν του Κυρίου και πώς κάνουμε ευθείας εν τη ερήμο τα μονοπάτια του Θεού για να έλθει όταν θα έλθει απρόσκοπτα. Πρώτον, πάσα φάραγξ θέλει ψωθεί. Κάθε εξουθενωμένος, ταπεινωμένος, τρομαγμένος, αδύναμος, ο Θεός θέλει να υψωθεί, ο Θεός θα τον υψώσει, ο Θεός θα τον παρηγορήσει, και εμείς οι άλλοι, για να ετοιμάσουμε την οδόν του Κυρίου, θα βλέπουμε τους εξωθενωμένους και θα τους ενισχύουμε, θα τους στηρίζουμε και θα τους παρηγορούμε. Έτσι πρώτον θα ετοιμάσω την οδόν για να επισκεφθεί εμένα ο Κύριος. Έτσι θα ετοιμάσω το δρόμο για να με επισκεφθεί εμένα ο Χριστός. Πρώτον τον εξουθενημένο θα τον παρηγορήσω, θα τον ενισχύσω, τον αδύναμο, τον πεσμένο, θα τον βοηθήσω με την προσευχή μου, με την εξήτησή μου, με τη βοήθεια του Θεού. Και επαναλαμβάνω, γιατί έτσι ετοιμάζω τον οδόν του Κυρίου για μένα και βεβαίως και για όλους τους άλλους. Δεύτερον, πάν όρος και βουνός θα ταπεινωθεί. Κάθε υπερηφάνεια πρέπει να βγει από τη ζωή μου, από την οικογένειά μου και από το περιβάλλον μου. Όποια μορφή υπερηφάνειας και αν βλέπει ο Θεός, τον εξουθενημένο θα τον ενισχύω, την υπερηφάνεια όπου και να τη δω, σε μένα, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία, πρέπει να βοηθήσω να εξαφανιστεί. Γιατί όταν κάπου υπάρχουν εξουθενωμένοι αλλά και υπερήφανοι, εμποδίζεται η επίσκεψη του Θεού. Και τρίτον, τα σχολιά να γίνουν ευθέα. Ό,τι ακαταστασία, είτε στη διδασκαλία, είτε στη ζωή του ανθρώπου, είτε στο περιβάλλον του ανθρώπου, θα πρέπει να το διορθώνω, να το διορθώνεις, να το διορθώνουμε, γιατί έτσι ετοιμάζουμε την οδόν του Κυρίου, την επίσκεψη του Κυρίου στη ζωή μας. Και τελευταίο, και τα σχολεία και η τραχή στόπιο μαλλί, και όπου υπάρχει σκληρότητα, αγριάδα, θυμός, πρέπει και αυτό να το διορθώνουμε με πνεύμα πραότητος, γινόμενοι βασικά ειρηνοποιοί. Τέσσερα πράγματα είναι αυτά που φωνάζει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ότι μπορούν να ετοιμάσουμε εμείς, μέσα από τα οποία μπορούμε να ετοιμάζουμε εμείς την επίσκεψη του Θεού που εξέπαντος θα έλθει. Πρώτον, ενίσχυσης των εξουθενημένων, ταπείνωσης των υπερηφάνων, διόρθωσης των σκολιών και ειρήνη στη σκληρότητα και στους σκληρούς, την ειρήνη του Θεού. Και τότε με τα πάση βεβαιότητας προφητεύει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, όταν καταλάβουμε γιατί φωνή βοώντος εν τη ερήμου ακούγεται, η φωνή της προετοιμασίας της έλευσης του Κυρίου, είναι πρώτον απαραίτητο να ακουστεί και δεύτερον απαραίτητο να υπακούσουμε. Θέλουμε να μας επισκεφθεί η δόξα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν αδερφοί. Τον εξουθενημένο θα τον αποκαταστήσουμε στη συνείδησή μας, στην καρδιά μας, στο περιβάλλον μας.
Τον ταπεινό θα τον βοηθήσουμε να ταπεινωθεί. Τον αντιπερήφανο θα τον βοηθήσουμε να ταπεινωθεί. Όχι θα τον δίνουμε και θα τον ελέγξουμε. Θα τον βοηθήσουμε να ταπεινωθεί. Τον πλανημένο θα τον βοηθήσουμε να επανέλθει. Και τον σκληρό θα τον βοηθήσουμε. Και αυτά βέβαια μπορεί να υπάρχουν και σε εμάς. Σκληρότητα, υπερηφάνεια, εξουθένωσης, πλάνη. Και τον εαυτό μας θα βοηθάμε και τον άλλον και την οικογένειά μας και την εκκλησία μας, γιατί περιμένουμε να έλθει και να επισκεφθεί, να μας επισκεφθεί η δόξα του Κυρίου. Άλλη φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε, τι να φωνήσω, πάσα σάρξη είναι χόρτος και πάσα δόξα αυτής ως άνθος του αγρού, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, πνεύμα Κυρίου, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό. Ο χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού μένει στον αιώνα. Το επόμενο βήμα, οποιαδήποτε δύναμη ανθρώπινη, όπου και αν υπάρχει, εμείς τη βλέπουμε σαν απολύτως προσωρινή, τη βλέπουμε σαν σαλευόμενη και τη βλέπουμε σαν να μην μπορεί με κανένα τρόπο να μας βοηθήσει. Δύναμη ανθρώπινη, δόξα ανθρώπινη, ελπίδα ανθρώπινη, εάν δεν την βγάλουμε από την όρασή μας, αν δεν τη βγάλουμε από την πορεία μας, τότε ο λόγος του Θεού που είναι ο μόνος που μένει στον αιώνα δεν θα είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει επειδή τον πιστεύουμε. Ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη, ναι, αλλά πότε? Όταν δεν υπάρχει αντίσταση από ανθρώπινη δύναμη, ανθρώπινη δόξα και ανθρώπινη ελπίδα. Πού βλέπεις? Η ανθρώπινη δύναμη είναι σαν το χορτάρι. Η ανθρώπινη δόξα είναι σαν το λουλούδι του χορταριού. Κάποτε, πολύ σύντομα θα ξεραθεί. Πάει το χορτάρι, πάει η δύναμη η ανθρώπινη, πάει η δόξα η ανθρώπινη, πάει η ελπίδα η ανθρώπινη. Καλόν είναι πριν απογοητευθούμε από τους ανθρώπους να στρέψουμε το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού που δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, ο καλύτερος άνθρωπος, εάν στρέψεις το βλέμμα σου με ελπίδα σε αυτόν, θα απογοητευθείς, θα σε απογοητεύσει. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Μη στρέφουμε το βλέμμα μας με ελπίδα σε οποιονδήποτε άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός. Γιατί είναι χόρτος. Και η δόξα του, εκεί που βλέπεις, είναι άνθος, θα ξεραθεί, ο χόρτος θα μαραθεί το άνθος. Και τι θα μείνει? Απελπισία. Ελπίδα χωρίς δύναμη. Ο Θεός λοιπόν, ο προφητικός λόγος μας στρέφει. Βλέψε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι το καταστατικό μας. Είναι η ζωή μας. Είναι το μόνο και ο μόνος που μπορούμε να εμπιστευτούμε κατά πάντα. Και πώς τον εμπιστευόμαστε? Τον πιστεύουμε, τον φιλάμε στην καρδιά του, στην καρδιά μας, και περπατάμε σύμφωνα με αυτό. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι γραμμένα και δεν θέλουμε να αφήσουμε πράγματα χωρίς να τα κάνουμε που είναι γραμμένα. Περπατώντας ακριβώς το Λόγο του Θεού, τότε πραγματικά ο Θεός θα ενεργήσει και θα ενεργήσει στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα, αυτός ο άνθρωπος του οποίου ο χρόνος της ταλαιπωρίας ετελείωσε, είτε με μετάνοια, είτε με το χρόνο το δεδομένο από το Θεό, και ο οποίος άκουσε προσεκτικά τη φωνή του Θεού, που του λέει ετοίμασε την οδόν του Κυρίου γιατί θα σε επισκεφθεί ο Θεός, και επιπλέον άκουσε και πάλι τη φωνή του Θεού που του είπε μην ελπίζεις σε ανθρώπους, αλλά μόνο στο Λόγο του Θεού.
αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον μετατρέπει σε υπηρέτη του. Έχει μήνυμα. Δεν έχει δύναμη, δεν έχει δόξα, αλλά έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα γιατί ο Θεός τον επισκέφτηκε και γιατί ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα του πλουσίως. Να λοιπόν ποια είναι η διάκριση και το έργο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Έχει μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να είναι παρηγορητικό, μπορεί να είναι ενισχυτικό, μπορεί να είναι ελεγκτικό, αλλά είναι αληθινό. Έχει μήνυμα. Και θέλουμε στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε μήνυμα Θεού. Αν δεν έχουμε μήνυμα Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα άλλο. Αν δεν έχουμε Λόγο Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα άλλο. Αν δεν έχουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να έχουμε. Ας μην νομίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε δύναμη, εξουσία, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε. Όλα αυτά τα έχουμε όταν έχουμε μήνυμα Θεού. Όταν έχουμε φωνή Πνεύματος Αγίου. Πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός. Επιθυμεί για τον κάθε έναν από εμάς, άλλωστε μας το έχει υποσχεθεί. Και έτειε τον καιρό εκείνο επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέ από το Πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Θα έχουν μήνυμα. Θα έχουν μήνυμα Θεού. Συ λοιπόν ο Φέρον εις της Ιών αγαθάς αγγελίας, καθώς έχεις μήνυμα Θεού, για να είναι το μήνυμα του Θεού αποτελεσματικό και καρποφόρο. Πρόσεξε πρώτον. Πρέπει να ανέβεις στο όρος το υψηλό, στο όρος του αγιασμού, της αφιέρωσης, στο όρος της αγάπης του Θεού και της δόξας του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις μήνυμα αποτελεσματικό, μήνυμα μπορεί να έχεις, αποτελεσματικό μήνυμα, καρποφόρο μήνυμα, ευλογημένο μήνυμα, δεν μπορείς να έχεις, εάν δεν έχεις περάσει πρώτα από το όρος το υψηλό. Από το όρος της προσευχής, από το όρος του αγιασμού, από το όρος της αφιέρωσης, από το όρος της παρουσίας του Θεού. Ό,τι και να πεις, έστω και αν είναι πραγματικά μήνυμα από το Θεό, ο Θεός δεν θα συμμαρτυρήσει. Εάν δεν περάσεις μέσα από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν σκαρφαλώσεις απάνω στο όρος, εκεί μόνος σου μαζί με τον Κύριο. Συ λοιπόν ο Φέρον εις της Ιών τας αγαθάς αγγελίας ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ ο Φέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ ύψωσον ισχυρός τη φωνή σου. Τώρα μπορείς να φωνάξεις. Τώρα μπορείς να μιλήσεις με παρησία. Αφού κατάλαβες ότι το μήνυμα το οποίο σου έδωσε ο Θεός πρέπει να χρηστεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα πρέπει να φωνάξεις. Τώρα πρέπει να επιμείνεις. Επίμενον εγκαίρος, εγκαίρος. Έλεγξον, πρότρεψον τώρα. Και ιδιαιτέρως μη φοβηθείς τώρα. Γιατί? Γιατί εάν δεν είχες περάσει από το όρος της προσευχής, αυτά που θα έλεγες να φοβηθείς, γιατί δεν θα τα συμμαρτυρήσει ο Θεός. Επειδή όμως πέρασες πρώτα από το όρος της προσευχής, όχι από την προσευχούλα, ούτε από την επίκληση για λίγο επιπολέως. Δεν θεραπεύεται η θυγατέρα της Ιών επιπολέως. Αφού πέρασες όμως από τη φωτιά της Πεντηκοστής, από το όρος του Άγιο, τώρα μη φοβάσαι, ύψωσον τη φωνή σου και πες τους, ο Κύριος, ο Θεός είναι μαζί σας. Ιδού ο Θεός ημών έρχεται. Η πίστης ότι ο Θεός θα συμμαρτυρήσει. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, η πορεία του χριστιανού που θέλει πραγματικά να έχει αποτελέσματα στη ζωή του. Σοβαρότατα αποτελέσματα. Ο Θεός θα ενεργήσει.
Όταν παρηγορείς, όταν ενισχύεις, όταν ελέγχεις, όταν προτρέπεις, ο Θεός θα ενεργήσει. Μη φοβηθείς. Μπορεί να δεις μια ανακατοσούρα στην αρχή. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο να το περιμένεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια, αν θα είναι στα χέρια του Χριστού. Με παρησία λοιπόν, ιδού ο Θεός ημών, θα έλθει με δύναμη, με εξουσία, με ανταμοιβή, θα έλθει για να βοσκήσει το πίμνιον το πεινασμένο, να ξεδιψάσει το πίμνιο το διψασμένο και θα κάνει διάκριση. Τα καινούργια και τα μικρά προβατάκια, τα αδύναμα, θα τα πάρει στην αγκαλιά του. Θα τα φροντίσει, θα το περιθάλψει. Και τα θυλάζοντα, τα καρποφόρα, θα τα οδηγήσει. Ο προφητικός λόγος του Θεού φανερώνει την οδόν του εργάτη, την οδόν του υπηρέτη, την οδόν του δούλου του Θεού. Εάν θέλουμε λοιπόν πραγματικά ο Θεός να είναι στη ζωή μας δυνατός, με αποτελέσματα και καρποφορία, η οδός είναι συγκεκριμένη, μοναδική και απόλυτα αποτελεσματική. Επαναλαμβάνω, η οδός του δούλου, του υπηρέτη, της δούλης, είναι συγκεκριμένη, μοναδική και απολύτως αποτελεσματική. Επαναλαμβάνω, ετοίμασε την οδόν για να σε επισκεφθεί η δόξα του Θεού. Εξουθένιση, βγάλτε από τη μέση. Περηφάνεια, κάντε στην άκρη. Πλάνη, διώξτε από μπροστά σου. Σκληρότητα, αφαίρεσέ τη. Θα σε επισκεφθεί η δόξα του Θεού. Πρόσεξε όμως, η ελπίδα σου μόνο στο λόγο του Θεού, ούτε στον εαυτό σου, ούτε σε κανέναν άνθρωπο, γιατί η ανθρώπινη δύναμη και η ανθρώπινη δόξα θα παρέλθουν. Η ανθρώπινη παρηγοριά και ελπίδα θα παρέλθει. Μόνο λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Και τότε θα σου δώσει ο Θεός το μήνυμα που χρειάζεσαι για να μπορείς να εργαστείς. Μήνυμα ουράνιο. Μήνυμα ουράνιο, το οποίο όμως για να έχει τη συμμαρτυρία του Θεού και τα αποτελέσματα, θα πρέπει απαραίτητος πριν το εκφράσεις να περάσεις από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, να το χρήσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, να σου δώσει δύναμη και σοφία, ώστε όταν θα εξέρχεται, να εξέρχεται με δύναμη Πνεύματος Αγίου, αποτελεσματικά και καρποφόρα, και ο καρπός να μένει, όχι να είναι ένα πυροτέχνημα, τσαφ, άνοιξε, άναψε και έσβησε. Ο καρπός μας να είναι μόνιμος. Ο καρπός μας να μένει, να είναι όμορφος και πολύς. Και όχι εις δόξαν ανθρώπινην, αλλά εις δόξα Θεού Πατρός. Γι' αυτό είναι ανάγκη να περάσεις μέσα από τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ανάγκη να ανέβεις πάνω στο όρος του Κυρίου, όχι για να φέρεις εσύ το μήνυμα, αλλά το μήνυμα που σου δόθηκε να το φέρει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο μέσα από σένα. Και τότε έρχεται ο Κύριος. Τώρα φώναξε, μη φοβάσαι, μη βλέπεις τις αντικσότητες, τις δυσκολίες. Θα έλθει ο Χριστός και τα μικρά τα προβατάκια θα τα πάρει στην αγκαλιά του, και τα μεγάλα και τα καρποφόρα θα τα οδηγεί για να φέρουν πιο πολύ καρπό. Τα μικρά τα προβατάκια θα τα πάρει στην αγκαλιά του. Γιατί? Για να τα μεγαλώσει, να τα ταΐσει, να τα ξεδιψάσει, να τα βοηθήσει, τα αδύνατα, τα τραυματισμένα. Και τα μεγάλα τα πρόβατα, τα καρποφόρα, τα θυλάζοντα θα τα οδηγήσει
για να φέρουν ακόμη πιο πολύ καρπό, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Θέλουμε. Θέλουμε, αδερφοί, είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Θέλουμε να είμαστε δούλοι και δούλες, καρποφόροι, αποτελεσματικοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να ψάξουμε.